Η Μαούτα. Πω πω. Γουα πα πα. Τι είναι αυτό? Τι βλέπω? Κύριε Λέισον, είχε να καθίσει επί της πενιχράς στρωμνής της η μικρά, το Μοσκαδό, η κόρη της οφιάς της φουρνάρης σας, και συνείπτε τα σύρα σαν ανατείνουσα έξαλλον το όμα προς το αμυδρόν φως της κανδύλας, το οποίο εφώτιζε μίαν Παναγίαν παλαιάν, μαυρισμένην, και ένα άγιον χαραλαμπον μικρόν ασημωμένον εικόνισμα, και το στόμα της εξέπεπε αλλεπάλληλα τα ανωτέρω επιφωνήματα. Ήταν μεσάνυχτα περασμένα. Προμικρού είχαν λαλήσει τα αρνήθια. Γου γου πα πα πα, κάμε Θεέ μου έλεος. Πώς την τραβούν, πώς την αρπάχνουν, πώς την φορτώνουν, Θεέ μου. Τι φόρτωμα είναι αυτό? Να την Μαούτα βλέπω, απάν στο σπίτι την κυρά μας. Και την φορτώνουν κάσες, παλιοσάνιδα, τσότρες, κόσκινα ταψιά, κοσκινού έγινες Μαούτα. Γιατί τη φορτώνουν έτσι και την τραβούν και τη σπρώχνουν εμπρός? Έλεος, έλεος, να και μία σκαφίδα και δύο κόφες γεμάτες τάχτη, α, και ένα στατήρι. Τι το θέλουν τάκα το στατήρι? Για να ζυγιάσουν τις αμαρτίες της. Εμπρός, εμπρός, απ' τα κεραμίδια ψηλά. Να, άγγελος Κυρίου με τα φτερά γαλάζια κατά γάλανα κρυσά. Να και τα ραπάκια. Ένα σωρό ανθρωπάκια μαύρα, γυφτόπουλα, μικρά, σαν νυχτερίδες, απλώνουν τα χέρια τους με τα φτερά κολλημένα, την ψυχή της αρπάκνουν. Έλεος, Θεέ μου, έλεος. Η Ξενούλα, η μεγαλυτέρα αδερφή της Μοσκαδός, είτε σε κοιμάτο εις το πλάγι της, εξύπνησε τρίβουσα τα όματα. Ανησυκώθηκε λίγο επί του προσκεφάλου, έβλεπε με τίκτου τα φαινόμενα της εκστατικής αυτής υπνοβασίας και επετήμα αυστηρό στην αδερφή της. Τι έπαθες πάλι, Μοσκαδό? Πέσε και μη σου ησύχασε, αλλά φροήσκε ότι είσαι καημένη. Το Μοσκαδό, χωρίς να δείξει ότι ήκουσε την αδερφή της, εξικουλούτησε να εξαγγέλει μεγαλοφόνο στην οπτασία της. Πω, πω, πω. Ως και ένα μουλάρι βαριφορτωμένο της φορτώνουν επάνω στην πλάτη της. Τι είναι αυτό που βλέπω? Σε καλό σου, Θεία Μαούτα, κόσκινα, παλιοκασέλες, παλιοσάνιδα, δύο σκαφίδες, μια φλάσκα, ένα στατήρι, δύο κόφες, ένα ταψί και ένα ολάκερο μουλάρι με δύο θεόρατα σακιά πατημένα ολόγεμα. Είσαστε χριστιανοί? Συνέσφιξε τα σύρα, έκαμε κίνημα εις τα πίσω και επέφερε. Πώς τα σηκώνει? Ή τα ανέπεσε εις το προσκέφαλόν της, διέλυσε τα σιέρα, έκαμε το σημείο του σταυρού, έκλεισε τα όματα και με ησυχοτέρα φωνή, ως να εσχολίαζε την ιδία νοπτασία της, ή ως να ερμήνευε την υποβολή άλλου αοράτου όντως, εξικολούθησε. Τα όσα αποκτούμε, τα ακούς, τα αφήνουμε όλα εδώ, όντας θα φύγουμε. Τα όσα κλέφτουμε, μόνο εκεί να παίρνουμε μαζί μας, ακούς. Μας τα φορτώνουν στη ράχη, στην τραχυλιά μας. Γύρω στο λαιμό μας τα κρεμνούν, μας πομπεύουν. Εκεί που θα πάμε, τα ακούς? Και με τη χείρα εψηλάψε μηχανικό στο λαιμό της, διόρθωσε και κόμπωσε την τραχυλιά της, ως να ήθελε να βεβαιωθεί αν ο ίδιος λαιμός της ήταν απειλαγμένος από τι αυτά βάρη, οποία έλεγε, ήταν ευθύς, απεκοιμήθη. Την άλλη ημέρα νεκιδεύεται η κύρα Μαγούτα, χείρα πεντικοντού της γηνή. Αυτή υπήρξε καλή νοικοκυρά, με πολλά υπάρχοντα, και της έκαμαν καλή κηδεία. Η Σοφιά με τας δύο θυγατέρας της, φτωχή γηνή κολόσα των φούρνων, από λίγου καιρού είχε μετικήσει εις την γειτονιά. Είχε νυπανδρεύσει τη μεγάλη κόρη της, δούσα ως πρίκα την μικρά νοικία της εις την επάνω ενορίαν, και δεν είχε πλέον καλύβει να στεγαστεί. Όθεν ελθούσα εκατήξε εις των μικρών οικίσκων, των χρηματίσαντα ίσως πρώην ορνηθώνα, εις τα σημέρας της ακμής της οικογενείας, της οικίας. Κείμενον όπισθεν του φούρνου, εντός της μεγάλης ανηφορικής αυλής, εχούσεις 30 σκαλοπάτια, δύο σπιθαμών το ύψος μαρμάρινα. Ή το ημώνη φουρνάρισα, ή της είχε κάμει στα χέρια της κυραμαγούτας. Αυτή είχε κτίσει διδήμους φούρνους
προ 2 ετών, εντός χαλάσματος της αυλής προς τα κάτω, αλλά εις ολίγων καιρών είχε αλλάξει 5 φουρνάρισες. Κατόπιν ο φούρνος έμεινε αργός. Διέλειψη γυναικός προθυμουμένης να αναλάβει το έργο. Τέλος ευρέθη η Σοφιά, ήτηση το μαλακή γυνή και απόμονη. Από άλλων μαχαλάν μη γνωρίζουσα καλώς τη γειτονιά στα πρόσωπα και τα πράγματα. Η πτωχή χείρα, επειδή είχε πρικήσει αρτίος, ως είπαμε, την κόρη της, ευρίσκεται όλη στο παρόν ανέστιος. Αύτη ελθούσα ανέλαβε τη διακονία του φούρνου. Είχε κάνει πολλά οικοκυριά η Μαγούτα. Και μάλιστα μετά το θάνατο του σύζυγου της, είχε κτίσει τα λιάγρα ήτι ελαιοτριβίων, μήλους, πατητήρια, λινούς και καμίνους ρακής και εινοπνεύματος. Είχε ραγρούς, αμπέλους και λεώνας. Εις μία ανεψιάν της χείραν ομοίως έλεγε. Τώρα που πέθαναν οι άντρες μας, Μαργαρό, τώρα πρέπει να κάνουμε νοικοκυριά για να φανούμε. Η Μαργαρό, απλοϊκή και μετριόφρο νέα απίντα. Τι λες, θεία, τι λες. Δεν είμαι άξια. Η γραία Δεσποινιού, η μήτρη της Μαργαρός, ήδης κατήγεται από ιστορική οικογένεια μιας των ενδόξων νήσων, βλέπουσα την πολλή νοικοκυροσύνη και απληστία της συνυφάδας της, εξίστατο και ανέκραζε ανακουσίως, ενθυμουμένη το παλαιόν επιφώνημα των συμπατριωτών της. Μάνα μου διάβολε. Ο Γιώργος του Δημητρού, παλαιός ναυτικός, πολλά παθών και πολλά ειδώνη στη ζωή του, ανά πολλών των καιρών εκείνων, οπότε ο πενθερός της Μαγούτας, εις τα Κρυμαϊκά, πλοίαρχος μεγάλου βρικίου, είχε φέρει ως έλεγον τα τάλαρα με τις κόφες από ένα ταξίδι ως την Αζωφική και είχε κτίσει την πάλε υπερήφανον αυτήν οικίαν με τα 29 σκαλοπάτια τα μαρμάρινα της ανοφερούς αυλής, στήλβοντα τότε, έλεγε εις κύκλων πύλων του. Τι λέτε βρε παιδιά, από καμιά μεριά ο γερομαγούς με την μπαστούνα του άνοιτον να έρθει πίσω από τον τάφον και να βλέπε τις τόσες προκομάδες και τα ρακοκάζανα και τις φουρνάρισες και τα πλισταριά και τις γίδες, θα τα έκανε όλα θάλασσα ή όχι. Ωστόσο, τα πράγματα της Μαγούτας επρόκοπτον μεγάλος. Εγειτόνισες έλεγον, είχε καζαντήσει τον άνδρα της, εκαζάντησε την κόρη της και τον γαμπρόν της, τώρα δουλεύει για να καζαντήσει τα γκόνια της. Άλλε πάλι ανεκάλουν την παροιμία ότι τα καλά συναγμένα κλπ. Καθώς και την άλλη κατά μάνα κατά κύρι. Το όντιο γαμπρός, τον οποίον είχε κάμει εις τη μοναχοκόρη της, ή το καλός οικονόμος, και είχε σπέψει μετά το θάνατο του πενθερού να ενοικιάσει την πρικό ανοικίαν του ως καζάρμαν, για να παίρνει ακριβόν ενίκιο από την καλώς καλουμένη ψωροκόστεναν, ή το δε άνθρωπος με μόνιμον θέση, ανώτερος υπάλληλος. Μόνον ότι είχε φάγει στα χαρτιά, όπως έλεγαν, όλη τη μετρητή πρίκα 1000 δραχμών. Η Ξενούλα, η δευτερότοκος της Σοφιάς, κόρη 17 ετών, δεν ρώτησε την αδερφή της αν εφημείτο όλα όσα έλεγε ότι έβλεπε την περασμένη νύχτα. Συνέβη άλλος να εκπνεύσει η ιδιοκτήτρια του φούρνου, όπου εθήτευον αυτέ μετά της μητρόστων, ως έγκυστα την ιδίαν ώραν όπου έβλεπε το όραμά της η μικρά 15 της το Μοσκαδό. Αλλά την εσπέρα μετά την κηδεία ανεπήγαινε η Ξελούλα για να αγοράσει ο λίγας ελαίας από το γειτονικό μικρό μαγαζίον και ήκουσε το Μαγδαλνό ή της διετήρη το μαγαζίον εν απουσία του σύζυγου της. Ο σύζυγος της Μαγδαλνός ήταν έμπορος αμφίβιος της ξηράς και της θαλάσσης. Εταξίδευε με τη βρατσέρα του, εκόμιζε άλευρα, μαλλιά και διάφορα τρόφιμα ή άλλα είδη και τα επώλυε στο μαγαζί του. Ήκουσε την εργαστηριάρισαν να συνομιλεί με άλλες γειτόνισσες και να διηγείται. Ακριβή, ωστόσο η μακαρίτισσα, και ό,τι έβαζε στο χεράκι της τόσο και καλά. Λένε πως είχε βάλει στοίχημα μια φορά με τον αδερφό της, που ήταν δυνατός πολύ, ένα σκιάσος εκεί πάνω και δεν μπόρεσε να της ανοίξει το χέρι της. Μα ό,τι έβαζε στα νύχια ωστόσο δεν το άφηνε και ό,τι άδραχνε δεν της έφευγε. Και αν της έπεφτε στην πλώρη τίποτε και είχε και αυτή το όμοιο το ξένο της έφαινε το καλύτερο από το δικό της και το έκανε αλαξιά. Και ό,τι είδος της έδινε δανεικό δεν ενθυμεί το ποτέ να στο δώσει πίσω. Μια φορά ήταν πρωτομαγιά και μου εγύρεψε δανεική μία φλάσκα για να βάλει μέσα κρασί που ήθελε να πάει με τον άντρα της στην εξοχή να γλεντήσουν.
Περνούν οι μέρες, δεν μου δίνει τη φλάσκα πίσω. Έτσι να τη χρειαστώ, της την εγύρεψα. Μου απήντησε, κόπηκε το λουρί, ήθελε να το πιάσει και θα μου την έδινε. Περνούν 2 εβδομάδες, της το θυμίζω πάλι, μου λέγει, δεν έφτιασε ακόμα το λουρί. Ας είναι, είπα, δώσ' μου την όπως είναι και το διορθώνω εγώ το λουρί. Αμέσως τώρα, είπε, θα μου τη στείλει. Μα δεν μου την έστειλε. Πάλι της την ξαναγυρεύω. Μπα, κοίταξε, είπε, ξέχασα. Τώρα ευθύς θα πάω να σου την φέρω. Καρτερώ ακόμα να μου την φέρει. Στο πλυσταριό μια μέρα είχα μια κάσα δική μου ολοκένουργη. Έρχεται κι αυτή με τη γυναίκα την παραπέδα της, που επαραπονείται πως δεν την εχόρτενε ψωμί, ενώ εκείνη πάλι έλεγε πως την άφηνε νηστική. Έρχονται να πλύνουν. Είχε μια κάσα σκευρωμένη σάπια παμπάλαια. Παίρνει τη δική μου την κάσα και μου αφήνει τη δική της στον τόπο. Την ρωτώ, τι έγινε η κάσα? Μπα, λάθος, είπε. Θα την έκαμα αλαξιά. Θα κοιτάξω να την ευρώ να σου τη στείλω. Περιμένω. Ακόμα να μου τη στείλει. Μία άλλη γειτόνισσα βρισκομένη τη στιγμή εκείνη στο μαγαζί, έλαβε το λόγο. Της Παρασκευός της Δαρταγίτσας της εκράτησε ένα κόσκινο και της εγύρεψε δανεικό. Και της Ματός της Χαβίνενας πάει το στατήρι της που τους το είχε γυρέψει για να ζυγιάσει κάτι. Την ίδια νεσπερινή ώρα διήρχε το πλησίον του μαγαζίου επιστρέφων από το αγώγι της ημέρας ο Γεροκοντονίκος με τον ημίωνόν του. Εσταμάτησε το ζώο του και στάθη να πει ένα ρακίδι για να ξεκουραστεί έξωθεν πλησίον της θύρας. Ήκουσε την ομιλία και αφού έπιε το αναψυκτικό του είπε «Σχωρέθηκε η κυρά Μαούτα, ζωή σε λόγου σας. Νητερεσάδα ωστόσο πολύ γύφτησα, Θεός χωρέστηνε. Μια φορά με είχε πάρει να τη κουβαλήσω κάμπο στα φορτώματα ξηρά σίκα και σούρβα και δεν θυμούμε τι άλλο από το κτήμα της πέρα στον πλατανιά. Μου σακάτεψε το ζώο, πιστεύετε? Τα 5 φορτώματα ήθελε αν ήταν τρόπος να τα κάνει 3. Τα 6 4, να δα η παροιμία. Στο γαϊδούρι γύρευε να βάλει μουλαρίσιο φόρτωμα στο μουλάρι καμιλίσιο. Επατούσε τα σίκα με τα χέρια και με τα ποδάρια ώσπου να τα βγάλει ρακί με στα τσουβάλια και γύριζε και κοίταζε πίσω της, μη την έβλεπα. 108 οκάδες στο φόρτωμα, 2,5 ώρες δρόμο, μου μισέρεψε το ζώο. Πολύ τα μαχιάρα, Θεός χωρέστηνα. Παπαδιαμάντη η Μαούτα, 1905.